Φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει εδώ στις εκλεκτικές συγγένειες, στη Βεργίνα Τηλεόραση και με πολύ χαρά πάμε να καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Χάρη Παπαπανάγο, τον καθηγητή του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου εδώ της πόλης μας, του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας καλέσαμε σήμερα εδώ να μας βοηθήσετε λίγο να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα. Έχουμε ύφεση, θα λέγαμε, η χώρα βυθίζεται στην ύφεση, αλλά γενικότερα βλέπουμε ότι σε όλο τον κόσμο αλλάζουν τα δεδομένα στην οικονομία λόγω του κορονοϊού. Ήθελα να μας πείτε τη δικιά σας εκτίμηση, πού μπορεί να φτάσει αυτή η ύφεση εδώ στην χώρα μας και αν η πορεία αυτή είναι αναστρέψιμη γρήγορα ή όχι. Καταρχάς να σας προετοιμάσω για ένα δύσκολο χειμώνα. Σίγουρα μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση η οποία έχει βυθίσει στην ύφεση όχι μόνο την ελληνική οικονομία αλλά την παγκόσμια οικονομία. Η χώρα μας πλήττεται ιδιαίτερα διότι στηρίζεται περισσότερο στις εξωτερικές αγορές παρά στην μικρή εσωτερική της αγορά. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε από τις χώρες αυτές οι οποίες η πανδημία μας βρήκε με ένα υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο δημόσιο χρέος μας γίνεται ακόμα μεγαλύτερο λόγω του γεγονότος ότι όλες οι χώρες αλλά και η χώρα μας δανείζεται για να μπορέσει να στηρίξει, να ενισχύσει τις επιχειρήσεις, την κοινωνία, την οικονομία. Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά, για να το καταλάβουμε λίγο αυτό. Γνωρίζαμε ότι με τα μνημόνια και μετά με τη λήξη την ημερολογιακή των μνημονίων ότι πλέον η χώρα μας ζει με τα δικά της τα λεφτά και δανείζεται για να πληρώνει τα προηγούμενα δανεικά που είχε πάρει. Είναι έτσι ή όχι? Πολύ σωστά. Οπότε τώρα αυτό αλλάζει? Αυτό αλλάζει. Αλλάζει από το γεγονός ότι εμείς είχαμε ένα δημόσιο χρέος στο περίπου στο 178% του ΑΕΠ μας πριν την πανδημία. Είχαμε ισοσκελίσει τα έσοδα με τα έξοδα και όπως πολύ σωστά είπατε, ότι καινούριος δανεισμός γινότανε για την εξυπηρέτηση, να το πω έτσι, του χρέους. Δημιουργούσαμε και πρωτογενή πλεονάσματα με σκοπό να μειώνεται επίσης το χρέος αυτό. Ο δανεισμός μας όμως πλέον είναι μεγαλύτερος εκ των πραγμάτων για να μπορέσει να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, η οικονομία, η κοινωνία. Πλέον τα χρήματα τα οποία δανειζόμαστε δημιουργούν δημοσιονομικά ελλείμματα, τα οποία δημοσιονομικά ελλείμματα εκτιμούνται αυτή τη στιγμή γύρω στο 10% του ΑΕΠ. Δηλαδή ο δανεισμός μας είναι μεγαλύτερος από τα έσοδά μας κατά πολύ. Αυτό αυξάνει το δημόσιο χρέος μας αυτή τη στιγμή, το οποίο προσεγγίζει περίπου το 200% του ΑΕΠ. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά η Ελλάδα είναι περισσότερο ευάλωτη λόγω του μεγάλου μεγέθους αυτού του δημοσίου χρέους. Και πολύ φοβάμαι ότι η ανάγκη ενίσχυσης της οικονομίας θα συνεχιστεί τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά. Δεν μιλάω δηλαδή μόνο για το 2020, αλλά σίγουρα και για το 2021. Οι αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών ήταν ότι το 2021 θα υπάρχει ανάπτυξη. Αυτό πλέον δεν ισχύει, πιστεύετε? Κοιτάξτε, εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με το πώς θα είναι η επόμενη χρονιά. Εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τι ποσοστό του πληθυσμού θα μολυνθεί από τον ιό. Εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος από το πόσο αυστηρά θα είναι τα μέτρα τα οποία θα πάρουν οι κυβερνήσεις. Όσο πιο αυστηρά είναι τα μέτρα τα οποία παίρνει μια κυβέρνηση, από τη μία πλευρά σημαίνει μικρότερα κρούσματα, αλλά από την άλλη πλευρά σημαίνει και μεγαλύτερη καθίσταση της οικονομίας. Παίζει σε μεγάλο ρόλο το πότε θα βγει αυτό το εμβόλιο. Το πόσο αποτελεσματικό θα είναι. Παίζει μεγάλο ρόλο εάν θα έχουμε μεταλλάξεις του ιού. Παίζει μεγάλο ρόλο εάν θα υπάρχουν καινούργια στελέχη του ιού. Σε όλα αυτά υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά.
πάρα πολύ άγνωστη και εγώ θα σας έλεγα ότι η ανάπτυξη του 2021 είναι με ερωτηματικό. Μάλιστα. Άρα κύριε καθηγητά, έτσι όπως μας τα περιγράφετε, τα χρήματα που περιμένουμε να πάρουμε με μορφή δανείου και με μορφή επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να καλύψουν τη ζημιά ή θα χρειαστούμε κι άλλα? Πολύ φοβάμαι πως όχι. Mm-hmm. Πολύ φοβάμαι ότι η ενίσχυση την οποία θα πάρει η ελληνική οικονομία, μεγάλη ενίσχυση, μέσω των προγραμμάτων PEP, είναι τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μέσω των προγραμμάτων SURE, που είναι τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, και μέσω της επιχορήγησης της οποίας θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλο ποσό χρημάτων. Παρόλα αυτά, η δική μου εκτίμηση είναι ότι τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν για να μπορέσουν να στηρίξουν την ελληνική οικονομία. Θα δείτε ότι το φθινόπωρο, και μακάρι να κάνω λάθος και μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα, πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις θα είναι πολύ κοντά στα όρια, αν θέλετε, επιβίωσής τους. Θα κλείσουν ενδεχομένως, μας λέτε, και θα υπάρξουν απολύσεις. Η πρώτη αντίδραση πάντως θα είναι ότι θα έχουμε σημαντικό αριθμό απολύσεων. Mm-hmm. Θα έχουμε μεγάλη αύξηση της ανεργίας. Θα είναι τα πρώτα σημάδια, αν θέλετε, αυτού του δύσκολου χειμώνα. Το καλοκαίρι που τελειώνει τώρα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από ποια άποψη, να δούμε, γνωρίζουμε αν κλείσανε ξενοδοχεία, καταστήματα εστίασης και είχαμε απολύσεις και ανεργία? Να το πω με τον εξής τρόπο. Αυτά τα έσοδα τα οποία περιμέναμε από τον τουρισμό μας να είναι τουλάχιστον στο 50% της προηγούμενης, αν θέλετε, χρονιάς, ήταν κατά πολύ λιγότερα. Mm-hmm. Πάρα πολλά από τα ξενοδοχεία μας, τα οποία λειτουργήσαν τον μήνα Ιούλιο και τον μήνα Αύγουστο με πληρότητες μικρότερες του 20%. Και εκείνο το οποίο θα σας πω είναι ότι πάρα πολλά ξενοδοχεία την επόμενη εβδομάδα κλείνουν. Μιλάμε για ξενοδοχεία τα οποία κλείνανε την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου, mm-hmm. όχι την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Δυστυχώς το καλοκαίρι αυτό ήταν πολύ χαμηλότερο των προσδοκιών των οποίων είχαμε και πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα είναι, αν θέλετε, πολύ σημαντικό πλήγμα και ένα πολύ χαμηλό σημείο εκκίνησης για το χειμώνα. Μην ξεχνάμε ότι για πάρα πολλές επιχειρήσεις, μικρές, μικρομεσαίες του τουριστικού αυτού χώρου, τα χρήματα του καλοκαιριού συντηρούν ολόκληρη την χρονιά. Βέβαια. Έτσι είναι. Αυτά συμβαίνουν βεβαίως εδώ στη χώρα μας και ανησυχούμε. Υπάρχουν και άλλες χώρες, ας πάρουμε για παράδειγμα την Τουρκία που είναι δίπλα μας, όπου και εκεί υπάρχει οικονομική κρίση, διολυσθένεια από ό,τι διαβάζουμε η τουρκική λίρα. Το γεγονός όμως ότι έχουν τοπικό νόμισμα, αυτό μπορεί, ας πούμε, να βοηθήσει να έχει λιγότερες απώλειες η τουρκική οικονομία ή κινδυνεύει και αυτή πάρα πολύ? Εγώ θα σας έλεγα ότι κινδυνεύει περισσότερο, mm-hmm. λόγω του ότι δεν έχει ένα εγκαθιδρυμένο νόμισμα όπως είναι το δολάριο ή το ευρώ. Είναι ένα τοπικό νόμισμα το οποίο ανάλογα με την εκάστοτε συγκυρία εύκολα βρίσκεται, αν θέλετε, στην δύναμη των επενδυτών και στο μέσον κερδοσκοπικών παιχνιδιών. Αποτέλεσμα βλέπετε ότι υπάρχει μια συνεχής κατολίσθηση της τουρκικής λίρας, η οποία συνεχώς υποτιμάται. Βλέπετε ότι επίσης ότι το χρέος της Τουρκίας είναι σε δολάρια, η εξυπηρέτηση αυτού του χρέους απαιτεί ακόμα περισσότερες τουρκικές λίρες. Βλέπετε ότι υπάρχουν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις. Απ' την άλλη, κύριε καθηγητά, είδαμε ότι με κάποιες επιτυχίες που είχε η Τουρκία στη Συρία, στα εδάφη που ελέγχει, έκοψε η τουρκική λίρα και κυκλοφορεί και εκεί. Κοιτάξτε, η Τουρκία μπορεί να κόψει όσο χαρτί θέλει, uh-huh. αλλά όταν το χαρτί αυτό δεν έχει αντίκρισμα, να ξέρετε ότι έχει όλο και λιγότερο αντίκρισμα, τόσο περισσότερο επιδεινώνεται η θέση των τουρκικών νοικοκυριών, η θέση της τουρκικής κοινωνίας και της τουρκικής οικονομίας. Άρα, για να το θέσω διαφορετικά, εμάς
πώς μας συμφέρει να πηγαίνει άσχημα η τουρκική οικονομία. Κοιτάξτε, θα σας πω ότι θα σας έλεγα όχι, δεν μας συμφέρει. Και το λέω κατηγορηματικά. Ας πω πρώτα τη μη οικονομική πλευρά. Όσο πιο άσχημα πηγαίνει η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι εντάσεις στο Αιγαίο. Πράγμα το οποίο δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση. Αλλά να σας το πω και επίσης με διαφορετικό τρόπο, ότι και για μας η Τουρκία είναι μια μεγάλη αγορά, και για μας η Τουρκία σημαίνει εξαγωγές, και σε μας σημαίνει επιχειρηματική δραστηριότητα, και φυσικά δεν θέλουμε και η κακή οικονομική κατάσταση της Τουρκίας επιδεινώνει επίσης και την ελληνική οικονομία. Παρόλα αυτά, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η Τουρκία βρίσκεται σε πολύ χειρότερη θέση αυτή τη στιγμή σε σχέση με την Ελλάδα, και πολύ φοβάμαι ότι η χειροτέρευση της κατάστασης εκεί θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, το οποίο για μας ίσως είναι περισσότερες εντάσεις στο Αιγαίο. Μάλιστα. Άρα εσείς το λέτε κατηγορηματικά ότι συνδέεται η εξωτερήκευση αυτή της πολιτικής με την κατάσταση την οικονομική, ότι το εξωτερικεύει αυτό όταν έχει κάτι κακή οικονομική κατάσταση προς ένταση στο Αιγαίο, οπότε λέτε ότι δεν μας συμφέρει κάτι τέτοιο, κατανοητό. Και βλέπετε ότι οι εντάσεις στο Αιγαίο όλο το καλοκαίρι ήταν περισσότερο συχνές, και αυτό ήταν απόρρια του γεγονότος ότι η τουρκική οικονομία συνεχώς χειροτερεύει. Μάλιστα. Χειροτερεύει κιόλας από πολλές απόψεις, και το λέω με την έννοια ότι πάρα πολύ ξένο κεφάλαιο φεύγει από την Τουρκία, θεωρεί πλέον την Τουρκία πάρα πολύ επικίνδυνη, πάρα πολλές επενδύσεις φεύγουν, πάρα πολλές επιχειρήσεις φεύγουν, τα έσοδα από τον τουρισμό κατεγκρεμνήστηκαν, οι εξαγωγές της έχουν μειωθεί πάρα πολύ, η δυσφορία προς την ηγεσία μεγαλώνει, και πολύ φοβάμαι ότι και οι οικονομικές εξελίξεις στην Τουρκία θα είναι άσχημες, ραγδαίες, και θα είναι πολύ χειρότερες από αυτές τις οποίες βλέπουμε σήμερα. Μάλιστα. Από την άλλη όμως, κύριε καθηγητά, υπάρχει και ένας εμπορικός πόλεμος αδυσόπιτος, θα λέγαμε, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ, που στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και στα ευρωπαϊκά και γενικότερα παρουσιάζεται είτε ως γραφικός είτε ως καρικατούρα, έχει κάνει προ-κορονοϊού κάποια πολύ καλά πράγματα για την αμερικανική οικονομία. Από ό,τι είδαμε, είχε μειωθεί η ανεργία, είχε αυξηθεί το ΑΕΠ και ήταν σε μια καλή τροχιά, νομίζω την καλύτερη των τελευταίων 40 ετών περίπου, θα μου πείτε εσείς αν είναι έτσι, η οικονομία των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται η οικονομία των ΗΠΑ και αν πιστεύετε ότι θα παίξει ρόλο για την επανεκλογή ή μη του Πρόεδρου Τραμπ? Πολύ φοβάμαι ότι και η αμερικανική οικονομία ασθενεί. Λόγω του κορονοϊού ή όχι λόγω άλλων παραγόντων? Κοιτάξτε, η μη σωστή αντιμετώπιση του θέματος του κορονοϊού είχε πολύ πιο αρνητικές επιπτώσεις στην Αμερική από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο, ή σε σχέση ακόμα και με την Ευρώπη. Το γεγονός ότι η Αμερική άφησε ζωτικό έδαφος, υπεχώρησε από πάρα πολλά σημεία του πλανήτη, και περισσότερο, αν θέλετε, έγινε περισσότερο εσωστρεφής, είχε, αν θέλετε, μία μικρή αναλαμπή στην προ-κορονοϊού κατάσταση, αλλά επιδείνωσε την διεθνή της σχέση. Μην ξεχνάτε ότι είναι μία παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η οποία ωφελείται από τις αγορές. Όσο περισσότερο απομονώνεσαι από τις αγορές αυτές, τόσο περισσότερο αρνητικό αντίκτυπο έχει αυτό πάνω στην οικονομία σου. Δεν πηγαίνει καλά η αμερικανική οικονομία, και πέραν του τρόπου αντιμετώπισης του κορονοϊού από τον πρόεδρο Τραμπ, τα κακά οικονομικά νέα, η αύξηση της ανεργίας, η μείωση της επιχειρηματικότητας, το κλείσιμο πολλών αμερικανικών επιχειρήσεων, όλα αυτά δρούν αρνητικά για την επανεκλογή του. Μάλιστα. Αυτός ο εμπορικός πόλεμος με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω τώρα αν και η Ευρώπη συμμετέχει ή όχι, πώς βλέπετε να εξελίσσεται?
Κοιτάξτε, επί προεδρίας Τραμπ, αυτός ο εμπορικός πόλεμος, να ξέρετε ότι δεν είχε μόνο αντίκτυπο στην κινέζικη οικονομία. Εγώ μπορώ να σας πω ότι είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αμερικανική οικονομία, η οποία είχε ιδιαίτερα ωφέλη από μια μεγαλύτερη και ελεύθερη πρόσβαση στη μεγάλη αγορά του ενός δισεκατομμυρίου 200 εκατομμυρίων Κινέζων. Μην ξεχνάμε ότι οι εμπορικοί αυτοί πόλεμοι δημιουργούν μεγαλύτερη εσωστρέφεια, μειώνουν, αν θέλετε, τις διεθνείς συναλλαγές και πλήττουν περισσότερο ανοιχτές οικονομίες. Υπάρχει μόνο ένα ανοιχτή οικονομία, ήταν η αμερικανική οικονομία. Αυτό σήμερα δεν ισχύει. Πιστεύω ότι αυτό θα το πληρώσει, το πληρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και ο μόνος τρόπος μεταβολής είναι αλλαγή ηγεσίας. Το γεγονός ότι πλέον έχουμε και επίσημα και το Brexit, και το Δεκέμβριο αλλάζουν και κάποια δεδομένα, αυτό θα αλλάξει τις σχέσεις οικονομικές μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου? Εξαρτάται εάν θα υπάρχει κάποιο είδους, εν πάση περιπτώσει, έστω και ελάχιστης, να το πω έτσι, συμφωνίας. Η μη ύπαρξη ελάχιστης συμφωνίας πιστεύω ότι επιδεινώνει, είναι αρνητικό και για την Ευρώπη και για την Βρετανία, περισσότερο για την Βρετανία από ότι για την Ευρώπη. Εν πάση όμως περιπτώσει, εκείνο το οποίο θα σας έλεγα, ότι αν προσπαθούμε να δούμε το αισιόδοξο κομμάτι για την Ευρώπη, είναι ότι το Brexit ανοίγει, αν θέλετε, τον δρόμο για μια συζήτηση στον δρόμο μιας περαιτέρω ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης, συζήτηση για την οποία έθετε ένα ισχυρό βέτο η Βρετανία όσο ήταν μέλος της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν που συζητάμε, από την ύφεση λόγω κορονοϊού, λόγω εμπορικού πολέμου, Brexit κτλ., πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση σε ένα ενδεχόμενο νέο κύμα μετανάστευσης ανθρώπων? Κοιτάξτε, σίγουρα η ανέχεια δημιουργεί τεράστιες πιέσεις προς μεταναστευτικές ροές. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σας πω ότι το κομμάτι της πανδημίας είναι ακόμα ισχυρότερο, και τα περιοριστικά μέτρα περιορίζουν την κινητικότητα σε ολόκληρο τον πλανήτη, με αρνητικές φυσικά οικονομικές συνέπειες, αλλά πιστεύω ότι έχουν και μια αρνητική συγκράτηση, μια συγκράτηση, αν θέλετε, και των μεταναστευτικών ροών. Γενικότερα, πηγαίνουμε σε λιγότερο μετακίνηση σε ολόκληρο τον πλανήτη, και ήδη ανοίγει η συζήτηση για ένα καινούριο παραγωγικό μοντέλο, όχι πλέον μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, για την παγκόσμια οικονομία, η οποία θα πρέπει να προσαρμοστεί σε ίσως τελείως καινούργια δεδομένα σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε στο παρελθόν. Άρα, μας λέτε για ένα καινούριο μοντέλο. Να πάμε όμως στα πιο κοντινά. Παραδείγματος χάρη, εσείς στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, νομίζω είχατε διατελέσει το παρελθόν και πριν ήταν στο Πανεπιστήμιο. Τώρα, το Πανεπιστήμιο έκανε το προηγούμενο εξάμηνο εξ αποστάσεως μαθήματα και ακόμα και εξετάσεις. Τώρα μαθαίνουμε ότι επιστρέφουν οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, ενώ θα περιμέναμε όλοι να συνεχίσουν τα εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Δεν έρχεται σε κόντρα ότι είχαμε ένα καινούριο μοντέλο, αλλά πάβει να υπάρχει αυτό το καινούριο μοντέλο? Κοιτάξτε, μέχρι πρότινος, με σχετικά μικρό αριθμό κρουσμάτων, οι οδηγίες οι οποίες υπήρχαν από το Υπουργείο Παιδείας ήταν τα μεγάλα αμφιθέατρα, μιλάμε για τα αμφιθέατρα τα οποία έχουν από 50 άτομα και πάνω. Και σε εμάς, να ξέρετε ότι τα αμφιθέατρά μας είναι μεγάλα αμφιθέατρα, τα μαθήματά μας είναι μεγάλα, όχι απλά με 100 και 150, έχουμε και με 300 και 350. Αυτά θα γινόντουσαν ψηφιακά. Αυτά τα μαθήματα θα γινόντουσαν ψηφιακά. Μαθήματα τα οποία θα είχαν κάτω των 50 θα είχαν την δυνατότητα, με απόφαση φυσικά πάντοτε των τμήματων, των γενικών συνελεύσεων και τη συγκλήτη του Πανεπιστημίου, θα μπορούσαν να γίνουν διαζώσεις εάν κάτι τέτοιο αποφασιζόταν.
Αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι ο αριθμός των κρουσμάτων δεν θα επιτρέψει ούτε τέτοιου είδους μαθήματα, δηλαδή διαζώσεις κάτω των 50. Ας δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά η δική μου εκτίμηση είναι ότι πηγαίνουμε μάλλον σε ένα ψηφιακό εξάμηνο, αν όχι σε μια ψηφιακή χρονιά. Μην ξεχνάτε ότι τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου έχουν ήδη ανακοινώσει ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 όλα τους τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα θα γίνουν ψηφιακά. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό μήπως είναι και μια αφορμή, βεβαίως έχετε τις υποδομές, το αποδείξατε το προηγούμενο εξάμηνο, να τις βελτιώσετε ακόμα περισσότερο ώστε να μπορείτε να πουλήσετε, να το πω έτσι, κάποια μεταπτυχιακά τα οποία να είναι μόνο εξ αποστάσεως που διευκολύνει πολλούς ανθρώπους? Βεβαίως. Νομίζω ότι έγινε ένα τεράστιο άλμα την περασμένη χρονιά στην ψηφιακή, αν θέλετε, εκπαίδευση, η οποία δίνει την δυνατότητα πλέον τα πανεπιστήμια μας να μπορέσουν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακές σπουδές εξ αποστάσεως, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα μεγάλο παράθυρο οι μεταπτυχιακές μας σπουδές να φτάσουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας, αλλά πιστεύω σίγουρα και στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη και ευελπιστώ και ακόμα μακρύτερα. Μάλιστα. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας σήμερα στη Βεργίνα Τηλεόραση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον. Και εγώ το ελπίζω. Καλό απόγευμα, γεια σας. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Φίλες και φίλοι, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στις εκλεκτικές συγγένειες.